ήρθατε και απόψε. Καλησπέρα. Καλωσορίσατε στο Dancing with the Stars. Απόψε είμαστε και πάλι μαζί σας ζωντανά. Μία εβδομάδα λείψαμε και αυτό ήταν μία καλή ευκαιρία για να προετοιμαστούν τα ζευγάρια μας καλύτερα. Άρα κάτι μου λέει ότι θα δούμε πολύ εντυπωσιακές χορογραφίες και ότι οι κριτές μας θα είναι έτσι κάπως πιο απαιτητικοί. Απόψε οι κυρίες θα χορέψουν Foxtrot, ενώ οι κύριοι θα χορέψουν Paso Doble. Και στόχο έχουν φυσικά να εντυπωσιάσουν και εσάς, αλλά και την κριτική μας επιτροπή. Δηλαδή, τον Φωκάη Βαγγελινό, τον Γιάννη Λάτσιο, καλησπέρα, την Έρικα Πρεζεράκου, καλησπέρα, και τον κύριο Αλέξη Κοστάλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αλήθεια, απόψε θα είστε όντως πιο απαιτητικοί? Ναι. Εκεί ηχθείως. Μ' αρέσει, ξεκινάμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα απαιτητικοί. Αλλά απόψε θα είστε λίγο παραπάνω. Αλλά απόψε θα απολαύσουμε καλό χορό. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα πούμε λοιπόν τα υπόλοιπα σε λίγο. Γιατί τώρα νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να υποδεχθούμε τα ζευγάρια μας. Πρώτο ζευγάρι η παρουσιάστρια Νάντια Μπουλέ και ο καβαλιέρος της Θάνος Πισανίδης. Δεύτερο ζευγάρι ο τραγουδιστής Κώστας Μαρτάκης και η δάμα του Μαρία Ντονισάρη. Τρίτο ζευγάρι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο Μαρία Τσουρή και ο καβαλιέρος της Πάνος Ξυλάς. Τέταρτο ζευγάρι ο τραγουδιστής και δημοτικός σύμβουλος Καλλιθέας Γιώργος Γερολυμάτος και η δάμα του Φωτεινή Παπαστάδου. Πέμπτο ζευγάρι η τραγουδίστρια Αγγελική Ηλιάδη και ο καβαλιέρος της Ηλίας Μπούτσης. Έκτο ζευγάρι ο πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ και δημοτικός σύμβουλος Αγίου Δημητρίου Νάσος Γαλακτερός και η δάμα του Άννα Πολύζου. Έβδομο ζευγάρι, η ηθοποιός Νατάσα Καλογρίδη και ο καβαλιέρος της Βαγγέλης Χολέβας. Όγδο ζευγάρι, ο hair stylist Τρίφωνα Σαμαράς και η δάμα του Κλόντιο Αναστόγια. Ένατο ζευγάρι, η παρουσιάστρια Μαριέτα Χρουσαλά και ο καβαλιέρος της Φοδωρής Παναγάπιος. Δέκατο ζευγάρι, η ηθοποιός Ναταλία Δραγούμη και ο καβαλιέρος της Γιούρι Δημητρόφ. Ενδέκατο ζευγάρι, ο ηθοποιός Αργύρης Αγγέλου και η δάμα του Έμιλη Ματθεακάκη. Δωδέκατο ζευγάρι, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ελεονόρα Μελέτη και ο καβαλιέρος της Ηλίας Λαβάς. Ότι και απόψε είστε εντυπωσιακοί. Μία εβδομάδα πέρασε, μία εβδομάδα δεν σας χαρήκαμε. Αυτό σημαίνει ότι ξεκουραστήκαμε, Νάντια, ή κουραστήκαμε περισσότερο? Ξεκουραστήκαμε, δεν το συζητώ. Αλλά τις τελευταίες μέρες πολύ κουραστήκαμε. Γιατί? Γιατί έπρεπε να προλάβουμε να θυμηθούμε τα βήματα που είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα και έχουμε ακούσει ότι η Κριτική Επιτροπή θα είναι πιο αύστηρη σήμερα. Λόγω του διαλύματος. Έφτασε και στα δικά σας αυτιά. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Τουλάχιστον, Κώστα μου, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα υγείας σήμερα. Δόξα τω Θεώ, του, είστε όλοι σήμερα μια χαρά υγιέστατοι. Ένα πολύ ωραίο άκουσα που έλεγε η Ελεονόρα πριν, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω αν το μικρόφωνο δουλεύει αυτή τη στιγμή, ότι αισθάνθηκα, ήμουν έτοιμη να πάω να δώσω εξετάσεις, ήξερα την ύλη και ξαφνικά μου είπανε δεν θα παίξουμε. Και έχει δίκιο νομίζω. Αλλά σήμερα θα μας δείξετε πολύ εντυπωσιακά χορευτικά.